Αυτό που θέλω να μιλήσω στο συγκεκριμένο βίντεο είναι για τη δύναμη του να πιστεύεις κάτι πάρα πολύ και να θέλεις πάρα πολύ κάτι να συμβεί και όντως να συμβεί. Θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα με μια δικιά μου εμπειρία και να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον τελευταίο χρόνο από το 2021, τέλη 2021 μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2022 που πέρασα μια απίστευτη εμπειρία στην τηλεόραση, στην Κρήτη, στο κανάλι το Κρήτη TV που μου έδωσαν την ευκαιρία εκεί μέσα να εξελιχθώ, να μάθω πάρα πολλά πράγματα, να γνωρίσω πάρα πολλούς ανθρώπους και πραγματικά να έχω ζήσει μια από τις καλύτερες εμπειρίες που έζησα ποτέ στη ζωή μου. Και αυτό πώς, γιατί πραγματικά πίστεψα σε αυτό το οποίο ήθελα να γίνει πραγματικότητα και έγινε. Και δεν θα σου μιλήσω για wazzy, woozy, fairy tales, ό,τι να είναι από εδώ και από εκεί, ναι, αν το πιστεύεις θα συμβεί κτλ. Θα σου πω πώς πραγματικά το να πιστεύεις κάτι και να λαμβάνεις τη σωστή δράση με αυτό, το οποίο προφανώς έρχεται από μια βαθιά και το ξαναλέω, βαθιά πίστη, okay, στο ότι όντως το πλάνο το οποίο θέλεις να συμβεί, όντως θα συμβεί και από εκεί και στο εξής. Η δράση που λαμβάνεις βγαίνει σε αυτό το οποίο όντως ήθελες. Σιγουρέψου λοιπόν ότι έχεις κάνει και subscribe σε αυτό το κανάλι, εδώ στο Headstone Official, γιατί ανεβαίνουν πάρα πολύ ωραία τέτοια βίντεο αυτοβελτίωσης. Ένα like στο βίντεο να κάνεις, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Και να με κάνεις και ένα follow στο Instagram, γιατί εκεί νούμερο ένα έχω πολύ μικρότερο υλικό εκεί και μπορείς να παρακολουθείς on the go που λέμε όταν σκρολάρεις στο Instagram κτλ. Αλλά μπορείς να μου στείλεις και ένα οποιοδήποτε μήνυμα και να σου απαντήσω και να γενικότερα να έχουμε μια συζήτηση από εκεί, γιατί απαντάω σε όλα τα λογικά μηνύματα. Μην με παρεξηγήσετε. Τώρα, αυτό το βίντεο λοιπόν θέλω να το ονομάσω και σαν ένα, ξέρεις, σαν ένα ευχαριστώ Κρήτη TV, λόγω του ότι θέλω να μιλήσω για όλη μου την εμπειρία από το πώς ξεκίνησε μέχρι το πού τελείωσε. Γιατί δεν είναι ότι τελείωσε για πάντα, okay, γιατί ένα πάρα πολύ καλό πράγμα που μου είπαν και όλα στα παιδιά εκεί είναι ότι όποτε θελήσεις να γυρίσεις είσαι καλοδεχούμενος. Πράγμα που καταλαβαίνεις πόσο καλοί άνθρωποι είναι εκεί μέσα, πόσο διαφορετικοί είναι από οποιαδήποτε άλλη εμπειρία είχα στην τηλεόραση, γενικά σε media εκεί έξω, πόσο διαφορετικός κόσμος είναι και πραγματικά πόσο άνθρωποι είναι και πόσο καταλαβαίνουν κιόλας και την αξία σου. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν όταν, προφανώς, με ξέρεις, κάνω υλικό εδώ και πάρα πολύ καιρό και σιγά σιγά άρχισε να γουστάρει και κάποιος περισσότερος κόσμος και να με βλέπουν και κάποια άτομα τα οποία είναι και μέσα στην τηλεόραση, έχουν κάποιες παραπάνω διασυνδέσεις και μπορούν να σε γνωρίσουν και μπορούν να σε φέρουν σε αυτά τα μέρη. Το οποίο σημαίνει ότι όσο κάνεις κάτι το οποίο όντως δίνει κάτι αξίας στον κόσμο, okay, ο κόσμος πραγματικά θα το γουστάρει και θα θέλει να σε βοηθήσει, γιατί καταλαβαίνει ότι βοηθώντας εσένα βοηθάει το στόχο σου και ο στόχος σου κάνει resonate, κολλάει σε αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο σε είδε. Οπότε τι είχε γίνει. Ξεκινάω εγώ όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη το 2021, όταν είχα γυρίσει από το, από Αγγλία. Όταν είχα γυρίσει βασικά από Αγγλία, είχα πάει στο Ηράκλειο σαν πρώτο μέρος και κάναμε ένα podcast με τον Μάξιμο, που είναι πίσω από την κάμερα κιόλας αυτή τη στιγμή, οπότε γεια σου Μάξιμο. Είχαμε κάνει λοιπόν ένα podcast και είχα πει αυτό το πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή είμαι στο Ηράκλειο. Και το άκουσε μια κοπέλα που είναι η Μαρία Σπουρδαλάκη, μπορούμε να πούμε ονόματα νομίζω εδώ. Το άκουσε αυτό το πράγμα γιατί άκουγε τα podcast μας και της άρεσαν πάρα πολύ. Και στην ουσία μου στέλνει ένα μήνυμα όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη και μου λέει, άκουσα ότι είσαι Ηράκλειο. Δουλεύω στο κανάλι Crete TV, θα θέλαμε να σε πάρουμε μια συνέντευξη. Και εκεί προφανώς είχα ξαναπάει για συνέντευξη, είχα ξαναπάει στο Mega για συνέντευξη πριν κάμποσο καιρό πριν από αυτό και κάποιους μήνες βασικά. Και προφανώς ήμουν σε φάση wow. Η αλήθεια είναι ότι το κανάλι δεν το ήξερα και τόσο πολύ, γιατί προφανώς δεν είμαι από την Κρήτη και όταν ήμουν εκεί δεν έβλεπα κιόλας και το κανάλι, το τοπικό. Αλλά όσο ήμουν εκεί, προφανώς δεν έβλεπα. Και άρχισα να ρωτάω κάποιους φίλους μου και όλοι μου έλεγαν ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογο κανάλι και ότι όντως, αν μπορείς να πας, αν μπορείς να κάνεις το ταξίδι να πας, ότι θα σε βοηθήσει πάρα πολύ και ότι θα είναι ωραίο. Οπότε άφησα όλα τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη και πήγα πραγματικά για μια μέρα πήγα στο Ηράκλειο για να με πάρουν συνέντευξη και να προφανώς να γνωρίσω και κάποια παραπάνω άτομα. Όταν πήγα εκεί και κάναμε τη συνέντευξη, δεν ήταν μια κανονική συνέντευξη που, ξέρεις, μας αρέσει ο στόχος σου, θέλουμε να μας πεις κάποια πράγματα, να ακούσουμε κάποια πράγματα από σένα. Ήταν περισσότερο θέλουμε να δούμε ποιος είσαι σαν άνθρωπος. Και αφού κάναμε τη συζήτηση στον αέρα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι πριν φύγω, πριν πάρω τα μπουγαλάκια μου και να φύγω από το στούντιο, με πιάνει ο αρχισυντάκτης, okay, ο Λευτέρης Κουμαντάκης. Με πιάνει ο Λευτέρης και μου λέει, να σε ρωτήσω, μου λέει, έχεις κάποια συγγένεια εδώ στην Κρήτη, κάτι που να σε κρατάει εδώ, που μπορείς να σε κάνει να μείνεις εδώ. Λέω, όχι. Λέει, τι έχεις εδώ. Τίποτα, λέω. Έχω ένα-δυο φίλους, αλλά μέχρι εκεί.
Μου λέει, δηλαδή δεν μένεις εδώ στην Κρήτη, δεν θα έμενες εδώ στην Κρήτη. Του λέω, όχι, γιατί είμαι από Λάρισα, τώρα μένω Θεσσαλονίκη και τώρα το έκλεισα το σπίτι προφανώς στη Θεσσαλονίκη. Και μου λέει, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας τρόπος για σένα να μείνεις εδώ στην Κρήτη. Κοίτα και του λέω, κοίταξε, τρόπος αυτή τη στιγμή προφανώς δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει λόγος να μείνω. Αλλά, του λέω, αν υπήρχε λόγος για μένα να μείνω, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Και μου λέει, κοίταξε, εγώ κοιτάω νέα ταλέντα εδώ στην τηλεόραση και εγώ πιστεύω ότι η δικιά σου η περσόνα, ο άνθρωπος ο οποίος είσαι, το πώς τα λες, το στυλ σου, όλα αυτά πραγματικά κολλάει με αυτό το οποίο θέλω να δείξω στο κανάλι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό, είσαι μικρός, είσαι πιτσιρικάς, αλλά έχεις τόσο πολύ ενέργεια μέσα σου και αυτό θέλω να βάλω στην εκπομπή μου στην ουσία. Και εγώ με το που τ' άκουσα, ξέρεις, κοκκίνησα και όλα αυτά και με σφάσει, what, ξέρεις τι σε φάση, τι γίνεται. Και, αλλά μου είπε ότι δεν μπορώ να σε υποσχεθώ κάτι γιατί τώρα τελειώνει η σεζόν, αλλά με τη νέα σεζόν σε θέλω εδώ, πραγματικά σε θέλω εδώ. Ανταλλάξαμε προφανώς τηλέφωνα και όλα αυτά και μου είπε ότι θα σε πάρω τηλέφωνο μέσα στον Αύγουστο για να μιλήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ βέβαια τότε δεν πίστευα ότι όντως μπορεί να γίνει. Ήμουνα λίγο σε φάση, ξέρεις, ότι μάλλον δεν θα γίνει. Μάλλον μου λένε χαζομάρες ή μάλλον ενθουσιάστηκε πάρα πολύ από πόσο ωραία τα είπα π.χ. στην τηλεόραση κτλ. Και μετά το καλοσκέφτηκε και θα μου πει τελικά άκυρο ή δεν θα μου στείλει ποτέ μήνυμα. Οπότε με παίρνει τηλέφωνο. Okay. Αύγουστο μήνα με παίρνει τηλέφωνο και με παίρνει τηλέφωνο για να μου πει αυτό στην ουσία ότι θέλω να έρθεις. Θέλω να έρθεις, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο για να μιλήσω με τη διεύθυνση. Οπότε και εγώ εκείνη την περίοδο λέω, okay, μ' αρέσει αυτό, θέλω να το κάνω. Πάμε να περιμένουμε λοιπόν για το αν τελικά θα πάμε στην Κρήτη. Εγώ πραγματικά όμως το πίστευα ότι με θέλουν. Και το πίστευα πάρα πολύ ότι έχω να προσφέρω πράγματα σε αυτό, σε αυτό που λέγεται τηλεόραση, ελληνική τηλεόραση, κρατική, τοπική τηλεόραση, είτε οτιδήποτε. Οπότε πραγματικά πίστευα ότι όντως θα μου έρθει προσφορά. Τώρα τι γίνεται. Όταν ξεκίνησε ο Λευτέρης τότε να πηγαίνει στη διεύθυνση και να τους λέει ότι ξέρεις τι, έχω αυτό τον άνθρωπο, θέλω να τον φέρω εδώ κτλ. Η διεύθυνση του έλεγε όχι. Νούμερο ένα, γιατί είμαι πιτσιρικάς, okay, είμαι μικρός για τα δεδομένα της ελληνικής τηλεόρασης, είμαι 24 χρονών, τότε ήμουν 23, οπότε έλεγαν όχι. Νούμερο δύο, μιλάω και λίγο περίεργα, ξέρεις λίγο με το πώς τα λέω, πώς... ίσως ότι βρίζω κιόλας λίγο κτλ. By the way, χάνουμε και το φως σιγά σιγά, οπότε θα έχουμε μια αλλαγή στα χρώματα, αλλά δεν πειράζει. Ναι, και του είχαν πει όχι. Βέβαια, ο Ελευθέρης, επειδή πραγματικά με ήθελε, πήγαινε κάθε μέρα εκεί. Πήγαινε κάθε μέρα εκεί και τους έλεγε να τον φέρουμε, να τον φέρουμε, να τον φέρουμε. Και στην τελική, αυτό που μπόρεσε να καταφέρει είναι να του πούνε φέρ τον να τον δούμε. Φέρ τον να μπει ένα μήνα μέσα να δούμε πώς είναι. Τώρα τι γίνεται. Και εδώ ξεκινάει όντως με το τι συμβαίνει όταν πραγματικά το πιστεύεις. Με παίρνει τηλέφωνο ο Λευτέρης και μου λέει: αυτό είναι το περισσότερο που μπορούσα να πάρω. Το περισσότερο που μπορούσα να πάρω είναι να μου πούνε φέρ τον για ένα μήνα. Λέει: δεν θέλω να σε δεσμεύσω να έρθεις εδώ για ένα χρόνο, για πάντα ή οτιδήποτε. Και σου λέω αυτό το πράγμα. Αν μου πεις, μου λέει κιόλας, ότι δεν θέλεις να έρθεις, δεν θέλεις να το ρισκάρεις, θα το καταλάβω 100%. Και του λέω: όχι. Λέω: Λευτέρη, θα έρθω. Θα έρθω και ας μην με πάρουν. Θα έρθω γιατί θέλω να το κυνηγήσω. Θα έρθω γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο ξέρω ότι θέλω να ζήσω στο 100%. Να αρπάξω την ευκαιρία. Ξέρω ότι αν έλεγα όχι, ας το αφήσουμε ή οτιδήποτε, ότι δεν θα μπορώ να κοιμάμαι καλά τα βράδια με το σκεπτικό ότι είχα την ευκαιρία να το κάνω και το άφησα. Δεν θα μπορούσα πραγματικά, δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ καλά τα βράδια. Οπότε, του λέω αυτό το πράγμα στην ουσία, ότι θα έρθω. Και μου λέει, Γιώργο, δεν θέλω να σε πάρω στο λαιμό μου. Πραγματικά δεν θέλω να σε πάρω στο λαιμό μου. Και του λέω: Λευτέρη, δεν θα με πάρεις στο λαιμό σου. Αλήθεια θέλω να το κάνω. Και ας μην με πάρουν. Και όντως μάλεψα τα πράγματά μου και πήγα στην Κρήτη. Νίκιασα σπίτι, έκανα συμβόλαιο για το σπίτι ένα χρόνο. Τα έβαλα όλα δηλαδή σε σημείο όντως για μένα να δουλέψει αυτό. Όντως δηλαδή για μένα να πάω όντως και να είμαι στην Κρήτη. Και να δουλέψω στο Κρήτη TV. Πάω εκεί, με γνωρίζουν προφανώς, όλα καλά. Ξεκινάει ο πρώτος μήνας. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Πραγματικά ήμουνα, δεν. Ζητούσα βοήθεια, αλλά ήταν περισσότερο ότι εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου σε αυτό. Εμπιστεύτηκα ότι ξέρεις τι, εσένα θέλουν. Δεν θέλουν αυτό το οποίο θα τους δείξεις, γιατί όταν είχες έρθει και για συνέντευξη πρώτη φορά, δεν είναι ότι τους έδειξες κάτι, είτε πριν διάβαζα κάτι συγκεκριμένο να τους πω, να τους δείξω ότι είμαι καλός ή οτιδήποτε. Ήμουνα εγώ και έτσι κάνω σε οποιαδήποτε συνέντευξη. Και τα άτομα τα οποία με έχουν πάρει συνέντευξη το ξέρουν αυτό. Είμαι εγώ. Και όχι μόνο σε αυτό, αλλά σε όλα τα πράγματα στη ζωή μου. Είμαι εγώ. Στα βίντεο, στις τηλεοράσεις, στα podcast, από εδώ από εκεί, είμαι εγώ. Οπότε λέω, ξέρεις τι, δεν θέλω να κάνεις καθόλου να αγχωθείς, να ετοιμάσεις πράγματα, να τους ενθουσιάσεις κτλ. Θα πας όπως είναι εσύ, όπως είσαι πραγματικά.
με το άγχος σου, με τις σκέψεις σου, με τις δεύτερες σου σκέψεις, με, από εδώ, από εκεί, όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά φτιάχνουν αυτό τον οποίο είσαι σήμερα και αυτό που είδαν άρεσε και στο κοινό σου και στον αρχισυντάκτη και, και στη διεύθυνση προφανώς. Οπότε, έγινε. Ένα μήνα ήμουν εκεί. Ένα μήνα δούλεψα, ένα μήνα ξεκίνησαμε να κάνουμε κάποια πραγματάκια. Και εγώ δεν το είχα. Εκεί είναι που λέμε πραγματικά για το manifestation, ότι το κάνεις πραγματικά ότι θα συμβεί. Γιατί δεν. Το είχα ξεχάσει τελείως. Το είχα ξεχάσει τελείως ότι μπορεί και σε ένα μήνα να έρθουν να μου πούνε τελικά δεν θα σε πάρουμε. Το είχα ξεχάσει τελείως. Ήταν τελείως εκτός της πραγματικότητάς μου ότι τελικά θα μου έλεγαν άστο άκυρο. Φύγε. Γιατί ήμουν τόσο πεπισμένος ότι όντως θα δουλέψει. Και θυμάμαι, μου λέει κιόλας ο Λευτέρης ότι ξέρεις τι, σε ζητάει η διεύθυνση. Και εγώ είμαι σε φάση, γιατί να με ζητάει η διεύθυνση, για να μιλήσετε. Και ήμουν σε φάση, γιατί να με ζητήσει η διεύθυνση. Και μου λέει ότι, ναι, για να δείτε αν θα μείνεις, αν θα φύγεις, αν θα κάνεις σύμβαση. Α, το ένα, και είμαι σε φάση, ναι, όντως. Το είχα ξεχάσει τελείως. Γιατί ήμουν τόσο σίγουρος στις δυνατότητές μου, ήμουν τόσο σίγουρος ότι θα με θέλουν. Και πήγα εκεί στην ουσία για να κάνουμε, όχι για να δω αν θα με θέλουν τελικά. Για να φτιάξουμε στην ουσία μια συμφωνία την οποία θα βολεύει και τους δύο. Δηλαδή πόσες ώρες, πόσα χρήματα, πόσο το ένα, πόσο το άλλο. Όχι για να ακούσω ναι ή όχι. Οπότε το πρώτο πράγμα το οποίο μου είπε κιόλας, όταν μπήκα μέσα η κυρία Ελένη Κοκοσάλη, μου είπε κιόλας αυτό το πράγμα. Μου λέει, ξέρω εγώ, σε θέλουμε. Όντως, αυτό που είδαμε την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα, μας άρεσε πάρα πολύ. Δεν είναι ότι είναι φτασμένο, δηλαδή μου είπαν κιόλας, δεν είναι ότι είσαι τέλειος, δεν είσαι ακόμα τηλεοπτικά έτοιμος, αλλά αυτό το οποίο μας έδειξες, δείχνεις ότι έχεις όρεξη για δουλειά, θέλεις να το ζήσεις, θέλεις να μάθεις, ακούς, δεν πετάς στα σύννεφα, είσαι γιωμένος, όλα αυτά μας αρέσουν και θέλουμε να επενδύσουμε σε σένα. Και όντως έγινε. Όντως δηλαδή πήγα. Και έκανα σύμβαση, έβαλα την υπογραφή μου και από εκεί και στο εξής μέχρι τον Ιούνιο θα είχα τη σύμβαση ότι όντως θα είμαι στο κανάλι. Και αυτό ήταν τρελό για μένα, γιατί όταν κατάλαβα το τι πραγματικά έγινε και ότι αυτό που σκεφτόμουν ότι θα γίνει κτλ, ότι έγινε πραγματικά, άλλαξε όλη η αντίληψή μου προς αυτό. Και εκείνη τη στιγμή πραγματικά που γύρισα στο σπίτι και κατάλαβα το τι πραγματικά πέτυχα, γιατί okay, κάποιος μπορεί να ακούει αυτή τη στιγμή και να είναι σε φάση ότι εντάξει, μωρέ, σιγά, τι πέρασες, τι έκανες, ο καθένας θα μπορούσε να το κάνει. Όχι, πίστεψε με, αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει ο καθένας. Δεν θα μπορούσε να το κάνει ο καθένας. Αλήθεια. Δεν παίρνουν όποιον να είναι, δεν είναι όποιος να είναι εκεί. Είναι άτομα τα οποία σκέψω ότι εγώ ήμουν κιόλας από τους μικρότερους σε όλο το κανάλι. Σε όλο το κανάλι. Όχι μόνο στα άτομα τα οποία βγαίνουν στην τηλεόραση, αλλά στα άτομα τα οποία είναι και από πίσω. Και όχι μόνο ήμουν ο μικρότερος, από τους μικρότερους κιόλας εκεί. Ήμουν ο μικρότερος ο οποίος βγαίνει στο γυαλί. Δηλαδή, όλα αυτοί που δουλεύουν από πίσω, ότι ένας πιτσιρικάς επειδή μου ήταν και όλος και μπροστά στο γυαλί. Για μένα αυτό ήταν το πιο τρελό. Έπεσε πολλή δουλειά. Πραγματικά έπεσε πολλή δουλειά και πολλές φορές ήμουν και on and off. Δηλαδή, επειδή γινόταν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, ίσως και το άφηνα κάποιες στιγμές κτλ. Αλλά επειδή το. Έτσι ήταν η δουλειά εκεί. Έτσι ήταν η δουλειά εκεί. Σε υποστήριζαν, σε άκουγαν. Οποιοδήποτε πρόβλημα είχα, το συζητούσα. Ζητούσα πράγματα, αλλάζαμε πράγματα. Οι εμπειρίες οι οποίες πήρα από εκείνα, αν τις αριθμίσω μία με μία, η κάθε εμπειρία που πήγα, ειδικά όταν ξεκίνησα και αυτή τη σειρά, η ζωή στο χωριό, η ζωή στο μοναστήρι, η ζωή στο. Τα άτομα τα οποία γνώρισα εκεί. Γιατί στην ουσία πήγαινα και γνώριζα ανθρώπους που ζουν σε μοναστήρια, ζουν σε βοσκοί, ζουν σε χωριά, ζουν απομακρυσμένα. Τα πράγματα τα οποία άκουσα από αυτούς τους ανθρώπους, τα πράγματα τα οποία πήρα, το πώς είδαν αυτοί οι άνθρωποι να ζούνε, πραγματικά σου αλλάζει όλη την αντίληψη. Άτομα τα οποία έχουν λίγα πράγματα, κυνηγάνε λίγα πράγματα στη ζωή τους και όχι υλικά αγαθά, να βλέπεις ανθρώπους τέτοιου βεληνικούς, τέτοιους ανθρώπους να είναι πραγματικά χαρούμενοι. Να πηγαίνω δηλαδή σε μοναστήρια και να βλέπω δηλαδή ανθρώπους να μου μιλάνε με τόσο γαλήνη. Και όχι να μου πούνε για το Θεό και ότι πρέπει να πιστεύεις κτλ. Να μου λένε για την αγάπη. Να μου λένε για το να είσαι χαρούμενος με τα λίγα. Να αγαπάς τους δίπλα σου, να αγαπάς τον εαυτό σου, να είσαι εσύ καλά, να αγαπάς πραγματικά το ποιος είσαι. Okay? Το ποιος είσαι, να βάζεις το higher self, τον υψηλότερο εαυτό σου από πάνω. Όλα αυτά τα πράγματα, κάθε μία τέτοια εμπειρία μου άλλαζε και λίγο ακόμα την αντίληψη. Μου άλλαζε και λίγο ακόμα την αντίληψη. Και αυτό ήταν πραγματικά το τρελό. Που έφτασα σε μια φάση, okay, έφτασα σε μια φάση να λέω ότι έχω πάρει πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσα να πάρω από αυτήν εδώ την εμπειρία. Και σε κάποια φάση
κάπου στον Απρίλιο ένιωσα ότι ο κύκλος μου κάπως σαν να τελείωσε. Λόγω του ότι ένας νέος κύκλος στη ζωή μου ήθελα να αρχίσει. Okay, ο οποίος ήταν να βοηθήσω τους γονείς μου. Να βοηθήσω τους γονείς μου, να βοηθήσω τη μητέρα μου, να βοηθήσω τον πατέρα μου, να γυρίσω πίσω στην πόλη μου και να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους που με έφτασαν στην ουσία μέχρι εδώ. Okay, που με βοήθησαν και με υποστήριξαν να φτάσω μέχρι εδώ. Και να φανταστείς πόσο καλοί άνθρωποι είναι πραγματικά. Όταν πήγα και τους είπα, το ξέρω ότι επενδύσατε σε μένα κτλ. Αλλά νιώθω ότι πρέπει να κάνω το επόμενο βήμα στη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Ότι το έζησα αυτό το οποίο το ήθελα πάρα πολύ να το ζήσω. Αλλά θέλω να κάνω το επόμενο βήμα στη ζωή μου. Δεν είναι ότι μου είπανε, ξέρεις, το εγωιστικό το ότι και τι τώρα θα μας κρεμάσεις ή οτιδήποτε. Ήταν σε φάση, Γιώργο, αν δεν ξέραμε πώς να καλύψουμε το κενό σου, δεν θα κάναμε αυτή τη δουλειά σήμερα. Okay. Άρα, σε καταλαβαίνω 100% ότι θέλεις να ανοίξεις τα φτερά σου, να πας και παρακάτω, να δοκιμάσεις και άλλα πράγματα στη ζωή σου κτλ. Και το καταλαβαίνουμε 100% και είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε σε αυτό. Δεν χρειάζεται να μείνεις εδώ. Αν δεν θέλεις να μείνεις εδώ, αν θεωρείς ότι έκλεισε ο κύκλος σου, δεν χρειάζεται να μείνεις. Έχεις την ευχή μου. Και εγώ, σαν εκείνη τη στιγμή, πραγματικά το ένιωσα πάρα πολύ και μη σου πω κιόλας, βούρκωσα και λίγο, αν και δεν τους το έδειξα. Γιατί από την πρώτη στιγμή με υποστήριξαν και με πίστεψαν σε ό,τι θέλω να κάνω πραγματικά, σε ό,τι τους έλεγα ότι θέλω να πετύχω, σε ό,τι τους έλεγα ότι θέλω να κάνω κιόλας όσον αφορά με το κανάλι, όσον αφορά με τις ιδέες κτλ. Και μου είπαν αυτό το πράγμα. Ότι οποιαδήποτε στιγμή θελήσεις να γυρίσεις πίσω, να ξέρεις ότι είσαι καλοδεχούμενος. Και με το σκεπτικό εγώ που είχα τότε ότι μήπως τους κρεμάω, μήπως είμαι κακός, μήπως θα έπρεπε να μείνω για την ιστορία, για οτιδήποτε, να ακούσω αυτό το πράγμα ότι όποια στιγμή θέλεις είσαι καλοδεχούμενος πίσω, εμένα μου έδειξε να καταλάβω ότι όντως πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους τους έδωσες πραγματική αξία με την παρουσία σου εδώ. Γιατί αυτό το οποίο πίστεψες εσύ αρχικά ότι μπορείς να καταφέρεις, ότι μπορείς να δώσεις, ότι μπορείς να προσφέρεις αυτό το κάτι διαφορετικό στην ελληνική τηλεόραση, okay, πόσο μάλλον στην τοπική τηλεόραση, ότι όντως ήταν πραγματικότητα και ότι όντως έγινε. Και τους το έδωσες αυτό το πράγμα. Και θέλουν χίλιες φορές να κρατήσουν μια καλή σχέση μαζί σου παρά να τα χαλάσουν για εγωιστικούς λόγους του «ΟΚ, okay, τώρα τι θα κάνω εγώ, κάτσε εδώ, ξέρω εγώ» κτλ. Κτλ. Okay. Άρα, κάποια takeaways που μπορείς να πάρεις από αυτά τα βίντεο πριν, από αυτό το βίντεο πριν κλείσουμε, γιατί έχει πέσει και το φως κτλ. Κτλ. Είναι αυτό. Νούμερο 1. Να αναρωτιέσαι πάντα στον εαυτό σου αν το πιστεύεις πραγματικά αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις. Αν βάζεις plan B. Γιατί όπως είδες και εκεί, πήγα, έκλεισα συμβόλαιο με σπίτι για ένα χρόνο, μάζεψα όλα τα πράγματά μου, έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, το σπίτι που έμεινα κτλ. Χωρίς να έχω plan B. Το τι θα γίνει αν δεν πετύχει αυτό. Γιατί το να μην πετύχει δεν ήταν καν στην πραγματικότητά μου. Άρα, όταν το RAS σου, το μέρος του εγκεφάλου το οποίο παίζει ρόλο στο που εστιάζει στην ουσία, όταν το RAS μου εστίαζε μόνο στην επιτυχία του και ξέχασα τελείως την αποτυχία του, όντως έγινε πραγματικότητα. Γιατί η δράση η οποία λάμβανα, okay, ήταν η κατάλληλη δράση στο να φτάσω σε αυτό το οποίο όντως πίστευα. Γιατί δεν υπήρχε κάποια άλλη δράση. Έτσι. Δεν υπήρχε κάποια άλλη δράση να λάβω προς αυτό. Και αυτό έκανε όλη τη διαφορά. Άρα, νούμερο 1 αυτό. Είσαι 100% σίγουρος για αυτό το οποίο πας να κάνεις. Σε εσένα αρχικά. Νούμερο 2. Την αξία την οποία έχεις να προσφέρεις σε αυτό το οποίο θες να κάνεις. Είσαι σίγουρος για την αξία την οποία έχεις να προσφέρεις. Αν όχι, τι παραπάνω χρειάζεται να κάνεις για να όντως είσαι έτοιμος να προσφέρεις αυτή την αξία. Στη δουλειά σου, στην καινούργια δουλειά που θες να ξεκινήσεις, στην υγειά σου επιχείρηση, σε έναν άνθρωπο, στη σχέση σου, στο. Ποια είναι πραγματικά η αξία η οποία έχεις να προσφέρεις σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί εγώ την ήξερα σίγουρα, γιατί ξέρεις, βλέπω ανθρώπους που με παρακολουθούν, βλέπω πόσες αλλαγές από μαθητές παίρνω καθημερινά, πόσα ευχαριστώ. Πριν λίγο μιλούσα με μια μαθήτριά μου που μου έλεγε ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σε 2 εβδομάδες κιόλας μου έχει αλλάξει όλη η ζωή. Έτσι, έχω αλλάξει την οπτική μου σε πάρα πολλά πράγματα. Άρα, όπως και να το κάνουμε, άλλαξα το πώς έβλεπα και εγώ το τι μπορώ να προσφέρω. Άρα, τι μπορείς πραγματικά να προσφέρεις. Νούμερο 3. Τα άτομα τα οποία θα περιτριγυρίζεις από αυτό το νέο που θες να κάνεις. Ή γενικότερα τα άτομα τα οποία θες να περιτριγυρίζεσαι. Βλέπεις ότι βάζουν τον εαυτό τους πάνω απ' όλα. Βλέπεις ότι βάζουν το εγώ τους, το να είμαι καλά εγώ και εσύ ας υποφέρεις ή όντως είναι σε φάση, ξέρεις τι, να είσαι καλά κι εσύ, θέλω να είσαι καλά κι εσύ, θέλω να υπάρχει επικοινωνία, δεν θέλω να κάνεις κάτι που δεν θέλεις και εγώ θα βρω τον τρόπο να τα καταφέρω. Όχι να υποφέρω, προφανώς, okay, όχι να κάνεις τον άλλον προφανώς να υποφέρει, αλλά να βρείτε μαζί έναν τρόπο ώστε να γίνει
και αυτό το οποίο θέλεις εσύ να κάνεις, γιατί όντως σέβεται αυτό το οποίο θες να κάνεις, αλλά και αυτό το οποίο θέλει να κάνει και αυτός. Να τελειώσει, ας πούμε, η τηλεοπτική σεζόν για φέτος. Okay. Συζητήσεις οι οποίες κάναμε, οι σκέψεις οι οποίες κάναμε μαζί, οι προτάσεις οι οποίες κάναμε, τα όνειρα τα οποία κάναμε, τα άτομα που γνώρισα εκεί, πραγματικά έχω πολύ λίγες, δεν μπορούν λέξεις να περιγράψουν αυτό το οποίο νιώθω για αυτούς τους ανθρώπους. Και να ξέρουν ότι κάθε φορά που θα πηγαίνω στην Κρήτη, και ας μη με θέλουνε, εγώ θα πηγαίνω να τους βλέπω. Και ας μη με θέλουνε. Γιατί ήταν σαν να άλλαξα σελίδα στη ζωή μου. Και αυτό ήταν, και αυτή η σελίδα εκεί ήταν ένα από τα πιο σημαντικά chapters του βιβλίου. Okay. Και δεν το λέω για πλάκα αυτό. Ένα από τα πιο σημαντικά chapters, δηλαδή ένθετα, πώς λέγεται, στη ζωή μου. Και πραγματικά το υπογράφω με μαρκαδόρους. Όλη την ιστορία εκεί, όλο το κεφάλαιο αυτό το οποίο πέρασα. Και τους ευχαριστώ για όλα. Τους ευχαριστώ για όλα, ονομαστικά, μη ονομαστικά, Λευτέρη, Χριστιάνα, Μαρία, όλους, πραγματικά. Την Εύη, τον Πέτρο, τον άλλον τον Πέτρο, την Μαρία, την άλλη τη Μαρία, όλους, την κυρία Ελένη, όλους που δούλευαν εκεί, πραγματικά. Απίστευτη εμπειρία, απίστευτα όλα αυτά τα οποία πήρα, τέτοιες εμπειρίες να κυνηγάτε. Θα ήταν εύκολο για μένα να έμεινα στη Θεσσαλονίκη, να έμεινα στη Λάρισα, να έμεινα τότε που ξυγύρισα από Αγγλία, να έμεινα σε κάτι το οποίο ένιωθα safe, αλλά πήγα να κάνω το δύσκολο, πήγα να κάνω κάτι το οποίο ήταν έξω από τα νερά μου. Okay. Και πέτυχε. Και όχι μόνο πέτυχε, πήρα άπειρες εμπειρίες από αυτό. Αν μπόρεσα εγώ να το κάνω αυτό και να πάρω εμπειρίες από όλο αυτό που και τελείωσε κιόλας μετά, φαντάσου εσύ τι πράγματα έχεις να πάρεις από κάτι καινούριο το οποίο θέλεις να κάνεις, από κάτι το οποίο δεν είσαι σίγουρος για το πώς θα πάει. Μόνο και μόνο που θα το ζήσεις, στην ουσία, τι έχεις να πάρεις από αυτό. Πραγματικά. Αυτά. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν ξέρω πόσα ευχαριστώ να πω, αλήθεια. Νομίζω έχω πει ήδη πάρα πολλά. Θα τα πούμε σύντομα με όλους, ειδικά με τα άτομα εκεί. Ελπίζω να το δούνε το βίντεο αυτό σήμερα και ίσως να τους βοηθήσουν και όλα σε κάποιους προβληματισμούς που έχουν και όλα στα όλα τα άτομα τα οποία είναι εκεί, γιατί όλοι έχουμε προβληματισμούς, όλοι θέλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, όλοι δεν θέλουμε και να, όπως αυτοί έτσι είναι και για μένα, τα τηλέφωνο μου το έχουν, όποτε θέλω να πάρω κάποιο τηλέφωνο να τα πούμε. Είμαι ανοιχτός. Αυτά. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω να πήρες λίγο κίνητρο από αυτό το βίντεο, να σου έδειξα και εγώ λίγο παραπάνω την ψυχή μου, ίσως το πώς νιώθω, πώς πέρασα κάποια πράγματα. Και να συσχετίσεις και εσύ λίγο περισσότερο μαζί μου και με την ιστορία μου. Και μέχρι την επόμενη φορά, δεν ξέρω αν θα αργήσω να ξανακάνω τέτοιο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά. By the way, κιόλας πριν κλείσω, έχουμε και ένα σεμινάριο στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, στις 25 Σεπτεμβρίου. Θα υπάρχουν και links κάτω στην περιγραφή για το πώς μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου για να έρθεις σε αυτό το σεμινάριο. Αλλά όπως και να έχει, είτε σε εδώ εκεί είτε σε εδώ, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάνε και ένα follow στο Instagram όπως είπαμε. Αν έχεις οποιαδήποτε πορεία, μπορείς να μου στείλεις και μήνυμα. Like σε αυτό το βίντεο γιατί είμαι σίγουρος ότι θα σου άρεσε. Subscribe και στο κανάλι και μέχρι την επόμενη φορά να φύγει η φασαρία. Αυτά. Bye. Καλή συνέχεια.